Λοιπόν, καλησπέρα, Ανδρέα. Η εκδήλωση αυτή έχει κύριο σκοπό την ενημέρωση για τον καρκίνο του προστάτη. Είναι τόσο πολύ μεγάλα τα ποσοστά όσο ακούω των ανδρών που μπορεί να εκδηλώσουν αυτού του είδους τον καρκίνο? Ναι, φυσικά. Όταν μιλάμε για τον καρκίνο του προστάτη, μιλάμε πλέον για τον πιο συχνό καρκίνο στους άνδρες. Μπορούμε να πούμε ότι στατιστικά είναι ο δεύτερος πιο συχνός καρκίνος γενικά στους ανθρώπους και με αύξουσα τάση όταν μιλάμε για τις ανεπτυγμένες χώρες. Σε 84 χώρες του κόσμου αυτή τη στιγμή είναι πάντως ο πιο συνηθισμένος καρκίνος. Ένας στους 8 άντρες υπολογίζεται ότι στη διάρκεια της ζωής του μπορεί να αναπτύξει καρκίνο στον προστάτη του ακόμα και αν δεν διαγνωστεί ποτέ. Ένας στους 8. Ίσως και ένας στους 6, αλλά οι μελέτες που έχουμε αυτή τη στιγμή μπορούν να μας πούνε με σιγουριά για ένα τέτοιο ποσοστό, δηλαδή πάνω από το 12%. Για ποιο λόγο στις ανεπτυγμένες χώρες περισσότερο? Είναι η ατμόσφαιρα, είναι η μόλυνση, είναι το άγχος ή είναι η διατροφή? Φαίνεται ότι ο πρώτος και βασικός παράγοντας είναι ότι καθώς περνούν τα χρόνια, στις ανεπτυγμένες χώρες αυξάνεται και το προσδόκιμο της ηλικίας. Η επίπτωση του καρκίνου αυξάνεται με τα χρόνια. Υπολογίζεται ότι ενώ το ποσοστό να εμφανιστεί κάτω από τα 50 χρόνια είναι περίπου 1%, είναι πολύ μικρό, όχι ότι είναι ανύπαρκτο, αλλά είναι πάρα πολύ μικρό. Όταν μιλάμε για τις ηλικίες 70, 80 ή ακόμα και περισσότερο, είναι πιο πιθανό ένας άντρας σε αυτήν την ηλικία να έχει καρκίνο στον προστάτη του, ακόμα και αν δεν το ξέρει, δεν του δημιουργεί προβλήματα, από το να μην έχει. Ο δεύτερος παράγοντας σίγουρα είναι ο τρόπος ζωής. Φαίνεται ότι έχει σχέση με την διατροφή μας, σε τα κορεσμένα λίπη τα οποία δυστυχώς στάθημε σε πολύ μεγάλο βαθμό στη διατροφή μας. Σίγουρα φαίνεται να έχει σχέση με την κοιλιακή παχυσαρκία. Ξέρουμε όλοι φυσικά για το πρόβλημα υγείας που συνιστά αυτό στις ανεπτυγμένες χώρες. Χαριτολογούμε. Από τώρα σίγουρα παίζει ρόλο η φυλή. Βέβαια υπάρχουν και άλλοι παράγοντες, κληρονομικότητα. Πάντως ναι, είναι οι λόγοι που μόλις αναφέρω. Άρα η καμπύλη ευημερίας στον άντρα, έτσι όπως λέμε την κυλίτσα, καμπύλη ευημερίας, όσο πιο μεγάλη είναι τόσο πιο καλά περνάει, τελικά δεν ισχύει. Είναι λάθος. Είναι ένοχη αυτή η κυλίτσα ή σε προειδοποιεί για κάτι? Κοιτάξτε, είναι ένα καμπανάκι τέλος πάντων για διάφορα θέματα υγείας. Εγώ που σας μιλάω δεν μπορώ να περηφανιστώ ότι προσέχω, άλλωστε το φανερό, όποιος με ξέρει γνωρίζει ότι και εγώ έχω την καμπύλη της ευημερίας. Αυτή και πέρα βέβαια ένας πιο ισορροπημένος τρόπος διατροφής σίγουρα εκτός από τον καρκίνο του προστάτη μπορεί να προφυλάξει από άλλα έτσι, πιο άμεσα προβλήματα όπως είναι τα καρδιαγγειακά και η υπέρταση που είναι σήμερα η παγκόσμια μέρα της υπέρτασης κλπ. Από εκεί και πέρα βέβαια εμείς επικεντρωνόμαστε στο βασικό πρόβλημα υγείας. Το DGR έχει κάνει σπουδαία δουλειά πάνω σε αυτό το κομμάτι της ευαισθητοποίησης του κόσμου. Και ελπίζουμε να αυτή η σχέση, αφού έχει σταθεροποιηθεί, να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια. Υπάρχει έτσι κι αλλιώς κάθε χρόνο, ο Σεπτέμβρης έχει καθιερωθεί σαν μήνας ευαισθητοποίησης πάνω στα νοσήματα του προστάτη και υποστηρίζουμε όσο μπορούμε με αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα, με παρουσία στα μέσα ενημέρωσης. Νομίζω όμως ότι η δουλειά που είχε γίνει τα προηγούμενα χρόνια δεν μας έχει φέρει στο σημείο 0. Όσο περνάει ο καιρός, αν και αυξάνονται οι διαγνώσεις μας, πρέπει να πω ότι ειδικά στις ευαίσθητες ηλικίες, γιατί οι πιο ευαίσθητες ηλικίες είναι σίγουρα τα 50 μέχρι τα 65 με 70, έχουμε σχεδόν μηδενίσει αυτή τη στιγμή τα ποσοστά των θανάτων, τουλάχιστον στο νησί μας που υπάρχει αυτή η ευαισθητοποίηση. Νομίζω ότι έχουμε κάνει καλή δουλειά. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πήγαν και κοιτάχτηκαν και μέσα από την παρέα που αυτή τη στιγμή είναι ενεργή στο DGR και θα κάνει τη βόλτα της στη Σαντορίνη. Αλλά και οι άνθρωποι που μαθαίνανε από αυτό μέσω των μέσων και βρήκαν μια καλή αφορμή και πραγματικά βρήκαμε και περιπτώσεις που νομίζω δεν θα είχαν διαγνωστεί ίσως τόσο γρήγορα και με αυτόν τον τρόπο. Άρα κάποιος άνθρωπος εδώ στη Σαντορίνη, αν πάει να κάνει μια εξέταση έγκαιρα, εδώ στη Σαντορίνη μπορεί να έχει και τη θεραπεία του και να το προλάβει. Δεν χρειάζεται να ξενιτευτεί. Αυτό μου λέτε. Εντάξει, σε ό,τι αφορά το διαγνωστικό το κομμάτι, μπορούμε να κάνουμε αρκετά πράγματα. Η βιοψία, η οποία όμως θέτει τη διάγνωση, δυστυχώς αυτή τη στιγμή τις δομές υγείας που έχουμε στο νησί δεν μπορεί να υποστηριχθεί. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι
με τα μέσα που διαθέτουμε και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, μπορούμε πραγματικά να ξεχωρίσουμε τις περιπτώσεις αυτές που χρειάζεται να μπουν στη διαδικασία να ψαχθούν και φυσικά να γλιτώσουμε τις αντίστοιχες ανθρώπινες ζωές. Πολύ σημαντικό. Μιλάμε για άντρες σε ηλικία ενεργή, δηλαδή. Αυτή είναι ο βασικός στόχος, όπου δυστυχώς και το πρόβλημα όταν παρουσιαστεί είναι και πιο επικίνδυνο, γιατί συνήθως έχει γρηγορότερη εξέλιξη. Γιατρέ, δεν θέλω να καταχραστώ το χρόνο σας. Ξέρω ότι ο χρόνος ενός γιατρού, ειδικά τέτοιες ώρες, είναι πολύτιμος. Όμως θέλω να κάνω μία ερώτηση. Από ποια ηλικία και μετά πρέπει να αρχίσει κάποιος, ένας άντρας, να αρχίσει, να κάνει μια εξέταση? Δεν ξέρω ποια, εσείς ξέρετε, αλλά να αρχίσει να κάνει κάποιες προληπτικές εξετάσεις? Θα ξεκινήσουμε από το δεύτερο. Ποιες είναι οι εξετάσεις? Παρά την πρόοδο της τεχνολογίας αυτή τη στιγμή και της επιστήμης, αυτό δεν έχει αλλάξει εδώ και χρόνια. Στην ουσία, οι άντρες που θα χρειαστεί να ψαχθούν με βιοψία θα περιθυνθούν από εκεί πέρα μέσω δύο πραγμάτων. Το ένα είναι μια αιματολογική εξέταση που λέγεται PSA και όχι PSI, όπως μάθαμε με τα οικονομικά προβλήματα. Κάτι μου θυμίζει, ναι. Μία είναι αυτή και η άλλη είναι η δακτυλική από τον γιατρό του. Η εξέταση γίνεται μέσω του ορθού, είναι ο λόγος βέβαια που αρκετοί άνδρες διστάζουν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία και κακώς, γιατί είναι μια εξέταση που γίνεται γρήγορα, δεν κοστίζει τίποτα, είναι πρακτικά ανώδυνο όταν γίνεται με τον σωστό τρόπο και παρέχει πολύ σπουδαίες πληροφορίες. Με αυτά τα δύο δεδομένα, το αποτέλεσμα του PSA και τη δακτυλική εξέταση του προστάτη, μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε ποιοι άνδρες θα χρειαστούν ή παρακολούθηση ή επιπλέον έλεγχο που θα γίνει με τη βιοψία. Σε ό,τι αφορά τώρα την ηλικία, το όριο στο οποίο πρέπει να κοιτάζονται άντρες είναι πάνω από τα 50. Αυτό ισχύει για άλλους άντρες. Επιπλέον όμως, για τους άντρες που έχουν ένα οικογενειακό ιστορικό σχετικό, δηλαδή κυρίως αδερφό ή πατέρα που να είχε εκδηλώσει καρκίνο του προστάτη ειδικά πριν την ηλικία των 65, αυτοί λοιπόν πρέπει να κοιτάζονται από τις 45 τους. Εγώ νομίζω ότι είχα την εντύπωση ότι και η θείη, ο θείος, έχει επίσης. Γενικά η γενιά των ανδρών. Α, δηλαδή είναι οι πιο κοντινοί άντρες στη ζωή σου, εάν έχουν εκδηλώσει τέτοια νόσο. Και πόσο μάλλον ο αδερφός σου. Αυτό είναι πεθερό, βέβαια, ή ο Μπαγκανάκη, έτσι. Μιλάμε για. Ναι, αντιλαμβάνομαι. Ναι. Εσύ λέει. Ναι. Είναι η γραμμή αίματος. Ναι, κατάλαβα. Ακριβώς αυτό. Για τρία σπίτια. Να έχουμε μια πολύ γρήγορη διάγνωση. Φυσικά και οποτεδήποτε μπορεί να παρουσιαστούν συμπτώματα που να σχετίζονται με την ούρηση, είναι και αυτά ένα καλός λόγος να επισκεφτούμε τον γιατρό μας. Είχα περίπτωση αυτά τα χρόνια στο νησί ενός άνδρα σε πολύ μικρότερη ηλικία, στα 46 του, ο οποίος είχε ένα επίμονο σύμπτωμα. Το ψάξαμε και κάναμε μια πολύ έγκαιρη διάγνωση. Η αλήθεια είναι ότι ήταν έξω άνθρωπος από την ηλικία που θα περίμενε όταν είχε παρουσιαστεί πρόβλημα. Αλλά όταν γίνονται όλα με βάση αυτά που λένε οι πιο σοφοί από εμάς, αυτοί που έχουν γράψει τα βιβλία και θέτουν τις κατευθυντήριες οδηγίες, τότε και τώρα μπορούμε να κάνουμε και σωστή ιατρική. Ο άνθρωπος το έκανε, μας εμπιστεύτηκε και αυτή τη στιγμή έχει χειρουργηθεί, είναι πάρα πολύ καλά και συνεχίζει τη ζωή του. Τα πάντα ήταν και είναι η πρόληψη, γιατρέ μου. Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή σας και την ενημέρωση που μας κάνατε. Ευχαριστώ. Γεια σας, γιατρέ. Γεια σας.